1η του Γενάρη συμπληρώθηκαν 63 χρόνια από τη νίκη της Επανάστασης στην Κούβα. Μετά από μακροχρόνια αγώνα του λαού της για ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία, με κορυφαίο γεγονός τον αγώνα ενάντια στον δικτάτορα Μπατίστα, τσιράκι των Αμερικανών, η Επανάσταση στην Κούβα νίκησε. Ξεχωριστές προσωπικότητες όπως ο Κάστρο, ο αδελφός του Ραούλ, ο Καμίλο, ο θρηλυκός Τσε, ανάμεσα σε εκατοντάδες κομμουνιστές επαναστάτες αντάρτες, έκαναν αυτό που μέχρι τότε φάνταζε κατόρθωτο. Μια μικρή Κούβα, μια ανάσα από την ισχυρότερη υπερελιστική δύναμη της ΗΠΑ, άνοιξε τον δρόμο του σοσιαλισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πρώτη στιγμή επιχείρησαν να πνίξουν το επαναστατικό κράτος και να στραγγαλίσουν τον κουβανικό λαό. Μπορεί πρόεδροι και πολιτικά κόμματα να εναλλάσσονται, αλλά η στρατηγική τους δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει γιατί ο σχεδιασμός στον ΗΠΑ προβλέπει την ανατροπή της επαναστατικής κυβέρνησης της Κούβας. Γι' αυτό το λόγο και εκπαίδευσαν και εξόπλισαν Κουβανούς αντεπαναστάτες, οργάνωσαν στρατιωτικές επεμβάσεις και προβοκάτσεις. Γνωρίζουν πως η μεγάλη πλειοψηφία του λαού στηρίζει την επανάσταση και πως δεν υπάρχουν δυνάμεις ικανές να αξιοποιηθούν για την ανατροπή της. Και έτσι έχουν επιλέξει να γονατίσουν το λαό της Κούβας με τον στραγγαλιστικό, οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό που γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο ασφυκτικός. Οι Κουβανοί άντεξαν, κατάφεραν να αναπτυχθούν στο παρελθόν, έχοντας την αμέριστη υποστήριξη και βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να αντέχουν σε συνθήκες πολέμου εναντίον τους με άνεσο διεθνή συσχετισμό μετά την αντεπανάσταση. Στις ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, χωρίς πρόσβαση σε απαραίτητο υγειονομικό υλικό και ήδη πρώτης ανάγκης λόγω του αποκλεισμού, η Κούβα απέδειξε για άλλη μια φορά την ανωτερότητα μιας κοινωνίας που λειτουργεί με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Τη στιγμή που στις ΗΠΑ έσκαβαν μαζικούς τάφους για τα θύματα της πανδημίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κυβερνήσεις αξιοποιούσαν την πανδημία για το χτύπημα των μισθών, των συντάξεων και των εργατικών δικαιωμάτων, το νησί του Φιντέλ και του Τσε πήρε μέτρα προστασίας της υγείας των κατοίκων του. Δεν έκλεισε ούτε ένα νοσοκομείο, ούτε ένα σχολείο. Ανέπτυξε 5 εμβόλια ενάντια στον κορονοϊό και έστειλε ιατρική βοήθεια σε μια σειρά χώρες όλο τον πλανήτη. Οι γιατροί της Κούβας παραμένουν ένας πυλώνας διεθνούς αλληλεγγύης. Ο λαός της Κούβας απέδειξε ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος και μέσα από το παράδειγμα του δίνει δύναμη στους λαούς στην πάλη για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο για την προοπτική της νέας κοινωνίας. Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης από την ίδρυσή του στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό του κουβανικού λαού και εκφράζει την αλληλεγγύη και τη στήριξή του στην πάλη του για να μπορέσει να συνεχίσει στον δρόμο που ίδιος επέλεξε, τον σοσιαλισμό. Στην εκδήλωση που διοργανώσαμε στις 21 Δεκεμβρίου για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας της Κούβας, ο πρέσβης της Κούβας, Αράμις Φουέντε Ερνάντες, απένεμε στο σύνδεσμό μας τιμητικό βραβείο του Κουβανικού Ινστιτούτου Φιλίας των Λαών ως ένδειξη αναγνώρισης της δράσης μας για την ενίσχυση των δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των δύο λαών και στη διάδοση της αλήθειας για την Κουβανική Επανάσταση. Αυτή η βράβευση του συνδέσμου μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά, μας τιμά και δίνουμε την υπόσχεση για τη συνέχιση του αλληλέγγυου αγώνα μας στο λαό της Κούβας. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του βραβείου πιστώνεται στον ιδρυτή και για πολλά χρόνια πρόεδρο και ψυχή του συνδέσμου μας, του Φώτη Γεωργιάδη,